Αγάπη μου, μεγαλώνεις πολύ γρήγορα. I'm just a kid who's four. Each day I grow some more. I like exploring. I'm Caillou. So many things to do. Each day is something new. I'll share them with you. I'm Caillou. My world is turning, changing each day. With mommy and daddy, I'm finding my way. Growing up is not so tough. Και το μπαούλο του θησαυρού. Είμαι ένας πειρατής. Τι κάνεις, μικρέ μου πειρατή? Ψάχνω για θησαυρούς. Ο πειρατής Μπόμπυρας δεν ήξερε ότι θα έβρισκε έναν αληθινό θησαυρό σε ένα πρόσμενο μέρος. Ανυπομονώ να μεγαλώσει ο γιος μου για να του μάθω να παίζει ποδόσφαιρο. Όπως εγώ σε σένα. Έλα, μικρέ μου πειρατή, καιρός να πάμε σπίτι. Δεν θέλω να πάω σπίτι. Δεν βρήκα το θησαυρό ακόμη. Όπου κι αν είναι, θα είναι ακόμα εκεί την επόμενη φορά. Είμαστε σπίτι, μαμά. Μαμά, τι κάνεις? Καθαρίζω. Να σε βοηθήσω? Φυσικά. Έλα, βάλ' το στο κουτί. Εντάξει. Συγγνώμη, η μαμά δεν μπορεί να σας μιλήσει τώρα. Είναι απασχολημένη. Νόμιζα πως είπα στον μπαμπά σου να το πετάξει αυτό. Είναι ρακοσυλέκτης. Τι είναι ρακοσυλέκτης? Ρακοσυλέκτης είναι κάποιος που δεν μπορεί να πετάει πράγματα. Κι εγώ είμαι ρακοσυλέκτης, μαμά. Ναι. Έχεις πολλά παιχνίδια στο δωμάτιό σου με τα οποία δεν παίζεις πια. Παίζω με όλα μου τα παιχνίδια. Καλέ μου, πρέπει να τελειώσω με το καθάρισμα των βιβλίων. Όταν ο Μπόμπυρας είδε το παλιό μπαούλο, αναρωτήθηκε τι να υπήρχε μέσα. Ο Μπόμπυρας δεν το ήξερε, αλλά είχε βρει το θησαυρό που έψαχνε. Wow! Ένα μπαούλο γεμάτο με πράγματα που μάζευε ο μπαμπάς του. Τι βρήκες εκεί, παιδί μου? Χαμογέλα, παίρνω φωτογραφίες. Κλικ. Wow! Τι βρήκες τώρα? Πολλά ωραία πράγματα. Για να δω κι εγώ. Αυτό το φορούσα όταν ο μπαμπάς σου με πήγε σε ένα πολύ ωραίο χορό. Δεν το πιστεύω ότι το κράτησε. Τι κάνετε εδώ? Κοίτα, μπαμπά! Αχα, η παλιά μου φυσαρμόνικα. Είσαι ρακοσυλέκτης. Η μαμά λέει πως είμαι κι εγώ ρακοσυλέκτης. Τι έχεις εκεί? Τι είναι? Δεν το πιστεύω. Είναι η αγαπημένη μου μπάλα. Θέλει λίγο καθάρισμα και φούσκωμα μόνο. Θέλεις να σου μάθω να παίζεις? Ναι! Εγώ του έμαθα όλα όσα ξέρει για το παιχνίδι. Έτοιμος, μικρούλι μου? Έρχεται! Μπόμπυρα, πάμε κατασκήνωση! Ήταν ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και ο Μπόμπυρας ήταν πολύ ενθουσιασμένος γιατί θα πήγαινε κατασκήνωση. Μαμά, θέλω τσίσα μου! Τώρα! Σίγουρα δεν μπορείς να περιμένεις. Αδερφούλη! Τι συμβαίνει, μικρούλα μου? Η μάμα έφυγε. Ναι, και ο αδερφός σου επίσης. Εδώ είσαι. Ναι.
Πού είναι ο μικρός? Ήθελε να κάνει τσίσα του. Αδερφούλη μου, τελείωσα. Έλα, πρέπει να συνεχίσουμε. Ναι, καιρός να πηγαίνουμε. Τώρα που το σκέφτομαι... Τι συμβαίνει, καλέ μου? Λέω κι εγώ να πάω να κάνω τσίσα μου. Τι είναι αυτό? Είναι ένα σήμα για τάρανδους. Περνάνε πολλοί τάρανδοι από εδώ και αυτό το σήμα λέει στους οδηγούς να προσέχουν. Τάρανδοι! Wow! Να δω κι εγώ έναν! Κι εγώ θέλω! Μην έχετε και πολλές ελπίδες, παιδιά. Γιατί? Γιατί είναι πολύ ντροπαλή. Ο Μπόμπυρας ξαφνιάστηκε που ένα τόσο μεγάλο ζώο ήταν ντροπαλό. Γεια σας, φίλοι μου. Καλώς ήρθατε στην κατασκήνωση. Πώς σας φαίνεται το μέρος? Γεια σας. Θα διασκεδάσεις πολύ εδώ, μικρέ μου. Θα παίξεις, θα κολυμπήσεις και θα μπορέσεις να ανέβεις στο βουνό. Τι θα ήθελες να κάνεις πρώτα? Θέλω να δω έναν τάρανδο. Φοβάμαι πως αυτό δεν είναι και τόσο εύκολο. Οι τάρανδοι συνήθως κρύβονται από τους ανθρώπους. Δεν νομίζω πως έχουμε δει στην κατασκήνωση κανέναν. Ας τους βοηθήσουμε λίγο με αυτό. Να. Καλή δουλειά, μικρέ. Θα έρθεις, αγάπη μου. Περίμενε και εμένα, μαμά. Συμβαίνει, καλέ μου. Έλα, το νερό είναι πολύ ωραίο. Μα κάτι κολυμπάει στο νερό. Κάτι μικρά ψαράκια είναι μόνο. Έλα, αυτά σε φοβούνται περισσότερο από ό,τι φοβάσαι εσύ εκείνα. Ο Μπόμπυρας δεν ήταν σίγουρος αν ήθελε να κολυμπήσει πια. Είναι πολύ βαθιά. Δεν είναι καθόλου βαθιά. Είναι κρύα. Δεν θέλεις να με βρέξεις? Μόλις ο Μπόμπυρας μπήκε στο νερό, σταμάτησε να φοβάται. Και πολύ σύντομα έφτασε η ώρα του φαγητού. Κάτι μυρίζει πολύ ωραία. Πεινάω σαν λύκος. Εγώ πεινάω σαν τάρανδο. Τάρανδος, τάρανδος. Δείτε! Αχ, ένα σκιουράκι! Φύγε, φύγε! Δεν πρέπει να ταΐζουμε τα άγρια ζώα, αγόρι μου. Γιατί? Γιατί πρέπει να βρίσκουν το φαγητό τους στο δάσος. Εσείς τι θα κάνετε το απόγευμα? Θα κάνουμε ορειβασία. Αυτό είναι, αγόρι μου. Συνέχισε. Τα πας περίφημα. Είσαι καλά? Ο Μπόμπυρας φοβήθηκε όταν γλίστρησε, αλλά ήθελε ο μπαμπάς του να δει πόσο γενναίος ήταν. Σχεδόν φτάσαμε. Κοίτα. Τα καταφέραμε. Είμαι πολύ περήφανος για σένα. Μάλλον θα δούλεψαν σκληρά σήμερα. Ελάτε, παιδιά, ώρα για ύπνο. Όλα είναι έτοιμα. Θέλω να μείνω στην κούνια. Θα έχει πλάκα να κοιμηθούμε έξω. Εντάξει τότε. Του Μπόμπυρα του άρεσε να κοιμάται έξω στην αγκαλιά του μπαμπά του. Καληνύχτα, όνειρα γλυκά. Μην αφήσεις τα κουνούπια να σε φάνε.
Μπόμπυρας εντυπωσιάστηκε από τον τάρανδο. Δεν είχε ξαναδεί ποτέ του ένα τόσο μεγάλο τάρανδο. Μαμά, μαμά, έλα να δεις. Μπαμπά, μπαμπά, κοίτα. Πρέπει να είμαστε πολύ ήσυχοι, τάρανδοι. Είναι πολύ τροπαλά ζώα. Είναι ένας τάρανδος! 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 Τάρανδος έφυγε! Ο Μπόμπυρας δεν πίστευε ότι ένα τόσο μεγάλο ζώο θα φοβόταν ένα μικρό κοριτσάκι. Ξυλάκια φαγητού. Ένα απόγευμα, ο Μπόμπυρας και οι φίλοι του έπεσαν χαρούμενοι. Ώρα για φαγητό! 28, 29, 30! Ναι, τα κατάφερα! Να δοκιμάσω κι εγώ τώρα! Είσαι πολύ κοντός για να κάνεις σκηνάκι. Δείξε μου πώς γίνεται! Ώρα για φαγητό, αγάπη μου. Έλα να στρώσεις το τραπέζι. Θα σου δείξω μια άλλη μέρα. Γεια σου τώρα. Γιατί δεν τρως κι εσύ μαζί μας? Θα τηλεφωνήσω στη μητέρα σου για να τη ρωτήσω. Η μαμά σου λέει ότι μπορείς να μείνεις μαζί μας. Βοήθησέ μας να στρώσουμε το τραπέζι. Βάλε αυτά μπροστά από κάθε πιάτο. Τι είναι αυτά? Είναι ξυλάκια. Τρως με αυτά. Έτσι. Α, τι είναι αυτό? Είναι κινέζικα νούντλς και λαχανικά. Μου αρέσουν τα νούντλς, αλλά δεν μου αρέσουν τα λαχανικά. Τι είναι αυτά? Είναι ρολά. Μην ανησυχείς, δεν είναι λαχανικό. Καλό σημάδι, Καϊλού. Είναι λίγο δύσκολα τα ξυλάκια στην αρχή. Ο Μπόμπυρας χρειάστηκε λίγο χρόνο για να μάθει να χρησιμοποιεί τα ξυλάκια φαγητού. Οπς. Η μικρή γατούλα ήταν πολύ χαρούμενη που ο Μπόμπυρας έμεινε για φαγητό. Εγώ τρώω ρολά με τα χέρια. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις το πιρούνι σου τώρα. Εντάξει. Φάε τον μπρόκολό σου, Σάρα. Είναι καλό. Κοίτα, αγάπη μου. Ο φίλος σου τρώει το δικό του. Μα το μπρόκολο είναι λαχανικό. Εσένα δεν σου αρέσουν τα λαχανικά. Όμως μου αρέσουν τα κινέζικα λαχανικά. Δράκος είναι αυτός? Ναι, είναι ένας κινέζικος δράκος. Θέλεις να το φορέσεις? Α, είσαι ένας πολύ τρομακτικός δράκος, μικρέ μου. Το πράσινο είναι το αγαπημένο μου. Το πράσινο είναι και το δικό μου αγαπημένο. Αγόρι μου, τι κάνεις? Προσπαθώ να χρησιμοποιήσω τα ξυλάκια. Αυτά δεν τρώγονται με ξυλάκια. Γλιστράνε πολύ. Δείξε μου και εμένα πώς το κάνεις. Ήταν η σειρά του Μπόμπυρα να δείξει κι αυτός κάτι. Ένας ξεχωριστός σκύλος. Ο Μπόμπυρας και η μαμά του πήγαν μια βόλτα στο πάρκο. Τι είναι αυτό? Το έχουμε ξαναδεί αυτό, θυμάσαι? Ξέρω.
Είναι για να μας λέει πότε μπορούμε να περνάμε το δρόμο. Με συγχωρείτε. Ψάχνω για το πάρκο των σκύλων. Ξέρω που είναι. Ξέρεις πού? Το πάρκο είναι εκεί πέρα. Σίγουρα θα το δείτε. Ευχαριστώ. Κάθε φορά που ο Μπόμπυρας πήγαινε στο πάρκο, κοίταζε το χάρτη για να δει από πού θα πάει. Θέλω να πάω από εδώ. Εντάξει. Εντάξει, μην ανησυχείτε, δεν δαγκώνουν. Δηλαδή, εσείς έχετε δύο σκύλους? Όχι, εγώ μόνο τους προσέχω. Αυτή είναι η δουλειά μου. Του Μπόμπυρα του άρεσε πολύ αυτή η δουλειά. Τους πηγαίνω στο πάρκο. Εδώ είναι. Εγώ πηγαίνω εκεί. Τότε μπορεί να τα πούμε αργότερα. Ήρεμα, παιδιά. Μπορούμε να κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε? Δεν το νομίζω. Αυτό ήταν πολύ αστείο, έτσι. Άκρη! Wow. Πρώτο, έτσι. Είναι απίθανος. Σου δίνει το χέρι του. Θέλεις να δοκιμάσεις? Γεια σου, σκυλάκι. Τι κάνεις? Για ρίξ' του μια μπάλα. Του αρέσει πολύ. Μπράβο! Ορίστε. Αηδιαστικό, ε! Τρέξε, φίλε! Λέω να το σκουπίσεις, καλέ μου. Εντάξει. Λίγο πιο κάτω, η μαμά του Μπόμπυρα συνάντησε μια παλιά της φίλη. Εσύ πρέπει να είσαι ο Μπόμπυρας. Μου αρέσει ο σκύλος σας. Τον λένε Μάξουελ. Γεια σου. Να παίξω μαζί του. Μπορείς να τον χαϊδέψεις. Θα μου φέρει την μπάλα μου πίσω. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να τον αφήσω να παίξει μπάλα μαζί σου. Ο Μάξουελ είναι πολύ ξεχωριστό σκύλος. Έχει δουλειά να κάνει. Δουλειά? Ναι, με βοηθάει. Τι κάνει? Ξέρεις, καλέ μου, είμαι τυφλή και ο Μάξουελ είναι οδηγός μου. Τυφλή? Η φίλη μου δεν βλέπει. Και η δουλειά του Μάξουελ είναι να βλέπει για μένα. Ο Μπόμπυρας ξαφνιάστηκε που έμαθε ότι και οι σκύλοι έχουν δουλειές να κάνουν όπως οι μεγάλοι. Θέλεις να δεις πώς με βοηθάει? Η Μπάρμπαρα είναι τυφλή, άρα δεν μπορεί να δει το κούνημα του κεφαλιού σου. Αν θες να δεις πώς ο Μάξουελ κάνει τη δουλειά του, πρέπει να μου το πεις. Εντάξει, ναι. Ναι, παρακαλώ. Αυτό είναι το λουρί του Μάξουελ. Αν το κουνήσω, με οδηγεί παντού. Του Μπόμπυρα του άρεσε να βλέπει το σκύλο να δείχνει στην κοπέλα από πού να πάει. Τι κάνει τώρα ο Μάξουελ? Κάθεται. Όταν κάθεται, μου λέει ότι δεν είναι ασφαλές να συνεχίσω. Wow.
Γυρίστε πίσω, γυρίστε! Σταματήστε! Πίσω. Ελάτε, πάμε. Ο Μπόμπυρας ανακάλυψε πως αυτός ο σκύλος ήταν ένας έξυπνος σκύλος. Μπόμπυρας ήξερε ότι τώρα ήταν ασφαλές να περάσει το δρόμο. Μπορούμε να περάσουμε. Αλλά ο σκύλος ήξερε ότι δεν ήταν απολύτως ασφαλές να περάσει το δρόμο. Μπράβο σου, αγόρι μου.